Δεν είναι. Αλλά προσπαθώ. Δεν προσπαθείς. Μπέτη, για σένα. Δεν είναι. Τι να πω. Εμένα με τρελαίνει πραγματικά που ντύνεστε δίσκο για να πάτε στη δίσκο, ντύνεστε R&B για να πάτε στα R&B. Δηλαδή, αν να πάω στο pet shop, πρέπει να ντυθώ σκύλο. Θα με τρελάνετε. Θα τρελαθώ. Όχι, το ίδιο ήταν, θυμάσαι, που πηγαίνετε στα εστιατόρια και την τρώσα Μεξικάνε. Τέλεια. Πρέπει να ντυθώ ελληνική ταινία. Αμαλία, θα με τρελάνετε πραγματικά. Γιατί είναι ακριβώ δίσκο, έτσι θα έβγαινα και έξω. Μ' αρέσει. Πε, πάω σε ένα κλαμπ. Πάμε στην δίσκο. Οι άλλοι χτες προχτές ντύθηκα R&B για να πάω στο R&B, που δεν ήταν και R&B. Απλά τα είχα στείλει ήδη τα κόνσεπτ και δεν μπορούσα εγώ να το αλλάξω. Εγώ ντύνομαι και πάω όπου θέλω. Κι εγώ. Δεν και είναι εγώ πάρτι. Θα πήγαινα όπου ήθελα. Δεν είναι πάρτι θεματικό. Όπου θέλετε πάτε. Λοιπόν, βάλτε λίγο φαντασία στα κόνσεπτ, γιατί ξεκινάτε από μηδέν φαντασία και φτάνετε σε μηδέν φαντασία. Χωρίς φαντασία στο κόνσεπτ, πώς θα απογειώσετε ένα look. Και εσύ, βρε τάμτα μου, είσαι ωραία κοπέλα. Έχεις πάρα πολύ ωραίο σώμα. Είσαι σαν μοντέλο. Δηλαδή, το σώμα σου είναι φανταστικό. Ό,τι και να βάλεις θα σου κάτσει ωραία. Έχεις μία βάση πάρα πολύ ωραία. Έχεις αυτή την παστέλ επιδερμίδα με τα παστέλ μαλλιά και μπορείς να κάνεις παπάδες. Παπάδες μπορείς να κάνεις. Και μου έρχεσαι εκεί μπέση. Μάλια στην γλώσσα μου, πραγματικά, να τα λέμε κάθε μέρα. Εγώ αυτό μπορώ. Δεν μπορείς άλλο. Δεν μπορείς άλλο. Ως εδώ ήταν. Τι άλλο να σου πω. Να φύγω. Τι να σου πω. Μα έτσι όπως πας. Για να αποχωρήσω. Δεν σου λέω να αποχωρήσεις. Έτσι όπως πας όμως, αφού δεν τολμάς και φοβάσαι. Κάθε μέρα βαρέθηκα. Βρε τάμτα μου. Αν βαρεθήκατε, κανένα πρόβλημα. Και τώρα φεύγω. Μα δεν σε διώχνουμε εμείς. Δεν είναι έτσι ο κορονισμός. Δείξω αυτό που είμαι. Γι' αυτό ωραία. Έχω έρθει εδώ. Ωραία. Δείξω αυτό που είσαι. Κάτι άλλο και είναι αλλά με τους πάνω, βαθμούς. Άκου να σου πω. Με τους βαθμούς που παίρνεις, θα φύγει. Αν γίνεται και αύριο, να αποχωρήσω. Και να μείνει κάποια άλλη στη θέση. Ναι. Αλλά το λες στιγμένη. Γιατί σου θίξαμε την υπερηφάνεια σου. Βαριέμαι. Μα δεν προσπαθείς, βρε. Μα δεν προσπαθείς. Δεν προσπαθείς. Τόλμησε, κάνε κάτι. Τόσους σχεδιαστές ξέρεις. Πήγαινε, πάρε κάτι, κάνε μια τρέλα, δείξε μας κάτι, ρε συντάμτα. Καμία εξέλιξη έχω δεν βλέπουμε. Έχω δείξει 2-3 σχεδιαστές ήδη. Ναι, αλλά θα πεις κανένα μαύρο φόρεμα πάλι. Τι? Μαύρο φόρεμα θα διάλεξεις. Τι να κάνω, αυτό ναι, εντάξει, τι να σου πω, εντάξει. Αυτό μου είχαν φτιάξει πάνω μου. Αυτό το τζάκετ δεν πάει με αυτή την μπλούζα. Αυτή η μπότα, αφού ήθελες να το κάνεις λίγο δίσκο, έπρεπε να είναι πιο extreme για να είναι δίσκο. Πάρε μία μοβ στρασένια μπότα με καρφί ακόμη ή μία κόβα. Ακόμη και αυτή θα ήταν ωραία. Τι φοράει, ναι. Αυτά ήταν glitter. Μη μου βάζεις αυτή την κλασική, τη μαύρη, που είναι ένα απλό πράγμα. Δηλαδή το extreme που έκανες. Μετά θα μου λέγατε ότι πιο πολύ δίσκο πεθαίνεις. Πριν μου είπατε τότε, γιατί εγώ δίνεστε να πάτε δίσκο. Δεν σου είπα να μην ντυθείς δίσκο. Ακού να σου πω. Δεν σου είπα να μην ντυθείς δίσκο. Αλλά δεν χρειάζεται να ντυθείς δίσκο για να πας στην δίσκο, ούτε να ντυθείς R&B για να πας σε κλαμπ R&B. Ναι, αν έβαζε αυτή η μπότα, δεν θα ήταν ακόμα πιο υπερβολική. Άκουσε, δίσκο. Εάν το τερμάτιζες και ήταν όντως μία δίσκο εμφάνιση πάρα πολύ, θα ήταν διαφορετικά τα δεδομένα. Εσύ πήγες να βάλεις έναν δίσκο στοιχείο, το οποίο είναι η παγέτα. Που αυτή η παγέτα δεν είναι αυτή τη λογική τη δίσκο, τη pop κουλτούρα. Είναι μια παγέτα άλλη λογική. Εντάξει. Για να πας στην δίσκο, αν αυτά τα φορά για να πας κάπου πιο δηλαδή που δεν χρειάζονταν να σέει τη, θα ήταν άλλη. Θα ήταν άλλη οντότητά τους. Αν αυτό το τζάκετ το φόραγες με ένα λευκό μπουκάμισο και ένα παντελόνι από αυτά που σου αρέσουν και αθλητικά παπούτσια, θα ήταν για σένα πιο ανατρεπτικό, γιατί αντί να βάλεις blazer, έβαλες bomber jacket. Μπορώ να σου πω. Σου λέω ένα πάρα πολύ τίποτα τώρα. Μπέτη μου, το βαθμό σου. Το τσαντάκι δεν ταιριάζει, δεν συνεχίζω. Και που το τα λέω. Το τσαντάκι δεν συμφωνώ. Λοιπόν, άκου να δεις. Είσαι μικρό κορίτσι και πας σε ένα κλαμπ. Είσαι μικρό κορίτσι και πας σε ένα κλαμπ. Δεν είναι αυτή η εμφάνιση. Πρέπει να ντυθώ και σκύλο, πρέπει να πάρω τροφή για το σκύλο μου. Τάμ τα δύο και ταιριάζει το τσαντάκι με το δάπεδο. Έλα να σέβαζες, δεν είχα πρόβλημα, πραγματικά. Εγώ έχω πρόβλημα, δεν έχεις εσύ. Το πρόβλημα είναι δικό μου. Που κάθομαι, σπουδάζω, δουλεύω, προσπαθώ και έρχομαι εδώ πέρα και βλέπω τα καραμπέση. Γιατί ρε φίλε. Από ήμουν για ένα, γιατί δεν μου έβαλες ένα. Γιατί θέλω να βάλω κάτι για να σε βοηθήσω, για να μην σε κάνω demotivated, για να μπορεί να τη δεις και την άλλη μέρα και το βράδυ.
Yeah, democratic. All right. Δεν είναι, και, να σου πω κάτι. Δεν είναι η πρώτη φορά που σου το λένε. Είσαι ένα κορίτσι.